Η κίνηση εδώ, πείτε μας, με τη δεντροφύτευση, τι συμβολίζει ακριβώς? Λοιπόν, αυτή η δεντροφύτευση που δεν είναι ενός οποιοδήποτε δέντρου, είναι λεόδεντρα αυτά και είναι συμβολικό ότι έψαμε λεόδεντρα. Ξεκίνησα πρωτοβουλία από τον αυτοδιαχειριζόμενο αγρό του ελληνικού. Μια ομάδα ανθρώπων πριν από ένα χρόνο και κάτι ξεκίνησαν αυτή την πρωτοβουλία, δηλαδή να καλλιεργήσουν ένα κομμάτι γης με την προϋπόθεση κάποια στιγμή να μπορέσουν να το πετύχουν αυτό και μέσα στο χώρο του αεροδρομίου. Δηλαδή να μην είναι ένας χώρος αναξιοποιητός, αλλά να είναι ένας χώρος καλλιεργήσεων. Θα μπορούσε να θρέψει κιόλας και τους κατοίκους περιοχής και άλλων περιοχών κοντά. Του Δήμου του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα, οπότε την εστερνίστηκε και το επέκτηνε σαν πρωτοβουλία. Μαζευτήκανε σχολεία, συλλογικότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες, πάρα πολλοί κόσμος. Όταν έγινε αυτή η δεντροφύτευση είχαν μαζευτεί γύρω στα 3.000 άτομα. Ήταν μια γιορτή και μια υπέροχη μέρα. Φυτέψαμε λοιπόν 1.150 ελαιόδεντρα. Ο Δήμος βέβαια δεν είχε τη δυνατότητα την οικονομική να τα αγοράσει αυτά. Πάντως σας ενίσχυσε και σας βοήθησε δηλαδή στην κίνηση αυτή. Σας βοήθησε δηλαδή στην κίνηση αυτή. Πάρα πολύ. Μα, βασικά σου λέει, εμείς είχαμε σκεφτεί να φυτέψουμε συμβολικά 80% και κατάντησε να φυτευτούν 1.150. Έχει ένδειξη διαμαρτυρίας δηλαδή, ας πούμε. Η έννοια της δεντροφύτευσης των ελαιόδεντρων είναι αυτή ακριβώς. Δηλαδή να οικειοποιηθούμε το χώρο. Ένας χώρος ο οποίος πρέπει να ανήκει στο λαό, δεν έχει καμία δουλειά να πουληθεί στον οποιονδήποτε. Τι θέλουν ακριβώς να κάνουν εδώ πέρα κτήμα, δηλαδή? Δεν είναι κτήμα της οποιασδήποτε κυβέρνηση για να το πουλήσει. Ναι, μιλάνε για ανάπλαση, μιλάνε για αξιοποίηση. Ναι, βασικά το νομοσχέδιο που έγινε για να αξιοποιηθεί σε εισαγωγικά το ελαιοχώρος, γιατί δεν είναι αξιοποίηση αυτό, αυτό είναι καθαρό ξεπούλημα. Φαντάσου ότι μόνο σαν αντικειμενική αξία, ο χώρος αυτός σαν έκταση με την αντικειμενική αξία της περιοχής του Κάτω Ελληνικού που είναι 3.500 ευρώ, θα έπρεπε να υπάρχει μια τιμή γύρω στα 20 δις. Αντί για αυτού ξεπουλιέται στην πράξη για 5 δις, που αυτά δεν είναι ούτε η τόκη του χρέους για 3 μήνες. Στην ουσία δηλαδή πετιέται. Ας πούμε, έχει απόλυμα σε ιδιωτικές δηλαδή πλέον εταιρείες. Βεβαίως, βεβαίως, σε ιδιώτες. Και για να γίνει δελεαστικό αυτό, έγινε ένα νομοσχέδιο κατάπτυστο, που ούτε στους χειρότερους εφιάλτες μας εμείς δεν μπορούσαμε να το ονειρευτούμε, που παραχωρεί ακόμα και το βυθό της θάλασσας.